Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν μου έρχεται να σας πω, κύριε Κοπούς. Δεν πειράζει. Είστε δικό μας άνθρωπο και σας αγαπούμε. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ. Πώς είστε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη συνδρομή του γνωστού ηθοποιού Γιώργου Καπουτζίδη για την προβολή της Διεθνούς Πανεπιστημιάδας Θεάτρου ζήτησε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Σεκελίδης στη σημερινή του συνάντηση στο Δημαρχείο της πόλης. Ο πετυχημένος ερέος ηθοποιός δήλωσε πως θα συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση και ανανέωσε το ραντεβού του με την Πανεπιστημιάδα Θεάτρου για του χρόνου. Ο Δήμαρχος Σερέων δήλωσε υπερήφανος για τη μεγάλη επιτυχία που διαγράφει στο καλλιτεχνικό στερέωμα ο γνωστός ηθοποιός και τον συνεχάρη για την αγάπη που δείχνει για τον τόπο του. Ενώ ο κ. Αγγελίδης του πρόσφερε το βιβλίο που έχει συγγράψει ο Πέτρος Σαμψάρης για την ιστορία της πόλης των Σερών και ένα λεύκομα. Του χρόνου να έρθει πάλι στην Πανεπιστημιάδα και να την προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι ένας ωραίος θεσμός και αξίζει να προβληθεί. Όπως γνωρίζετε, φέτος την χρηματοδοτήσαμε εμείς με δικά μας χρήματα, με 50.000 ευρώ, διότι τα τελευταία 5 χρόνια από το 2011 μέχρι και το 2015 χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, τέλειωσε και τώρα τη χρηματοδοτούμε εμείς. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν επίσημος προσκεκλημένος του Δήμου Σερών στη Διεθνή Πανεπιστημιάδα Θεάτρου. Ο ίδιος δήλωσε ότι η προσπάθεια των νέων παιδιών του θύμισε τα πρώτα του βήματα στην ηθοποία, γεγονός που όπως είπε το συγκίνησε ιδιαίτερα. Ενώ τα επόμενα βήματά του θα είναι η διασκευή ενός musical και η συγγραφή μιας θεατρικής παράστασης που δεν θα είναι κωμωδία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Είχα ακούσει τα καλύτερα για τον δήμαρχό μας, τα διαπίστωσα κιόλας και από κοντά. Είναι ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης. Μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ, στο Δημαρχείο, μεγάλη χαρά να βρίσκομαι και στην πόλη, το ξέρετε αυτό. Δεν το έχω κρύψει ποτέ και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και το ξέρετε ότι είναι αμοιβαία. Και δεσμεύτηκα και ενώπιον του Δημάρχου, τώρα ενώπιον και όλου του κόσμου, ότι και του χρόνου θα είμαι εδώ στην Πανεπιστημιάδα. Τα δικά μου σχέδια έχουν να κάνουν με το γράψιμο φέτος, πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ να γράφω και να εκφράζομαι μέσα από το γράψιμο και αισθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να γράψω το πρώτο μου θεατρικό έργο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω πολλά για υπόθεση ή δεν ξέρω τι. Δεν είναι κωμωδία, αυτό μπορώ να σας το πω. Μας ξαφνιάσει πάλι. Νομίζω ναι. Μ' αρέσει αυτό. Είναι ωραίο να ξαφνιάζεις τους θεατές.